Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές. Με 11 ευρώ κέρδισε το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για έναν και μοναδικό σερεό υπερτυχερό της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ που κέρδισε το ποσό της πρώτης κατηγορίας. Το χρυσό δελτίο κατατέθηκε στο πρακτορείο της Δήμητας Τσίντσιου στην οδό Αμίντα 1 της πόλης των Σερών. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ κέρδισε σεραίος ή σεραία ή ακόμη και κάποιος επισκέπτης στο Τζόκερ. Το τυχερό δελτίο του Τζόκερ παίχτηκε σε πρακτορείο της πόλης των Σερών και συγκεκριμένα στην οδό Αμίντα 1 της πόλης. Ο μοναδικός τυχερός μπόρεσε να μαντέψει τους 5 τυχερούς αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου που βρέθηκε το τυχερό δελτίο του Τζόκερ, Σταύρο Τσακανιάς, μίλησε στην τηλεόραση Επιλογές και έδωσε τις θερμότερες ευχές του στον τυχερό. Τζακανιά. Παρακαλώ. Ο τυχερός του Τζόκερ εδώ, στις 4. Ναι, ναι. Είχαμε καιρό να νιώσουμε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία εδώ στην πόλη μας και ευρύτερα στον ομό μας. Δεν ξέρω ακριβώς τον χρόνο, αλλά μας αντάμεψε όμως. Οι σεραίοι κυνηγάνε την τύχη τους, προσπαθούν να κερδίσουν, όλοι προσπαθούμε να κερδίσουμε και επιτέλους ήρθε η κατάλληλη μέρα, η κατάλληλη στιγμή και έπεσε και στο δικό μας το πρακτορείο και ένας συμπολίτης μας, ένας σεραίος, θα γίνει πλέον εκατομμυριούχος σε ευρώ. 2,5 εκατομμύρια ακριβώς. Πολλά λεφτά, εύχομαι να έχει σύνηση, να έχει μυαλό, να τα διαχειριστεί καλά και κοντά σε αυτό να φάνει και άλλοι. Ο τυχερός παραμένει ακόμη άγνωστος, καθώς όπως εξηγεί ο κύριος Τσακανιάς, ακόμη δεν προσήλθε στο πρακτορείο για να επαληθεύσει την νίκη του. Όχι, δεν εμφανίστηκε. Δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρουμε ούτε καν το δελτίο με τι ποσό έπεσε. Ξέρετε πότε το έπαιξε το δελτίο? Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί η σελίδα του ΟΠΑΠ έχει πέσει και δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβώς τι ώρα και πόσα λεφτά έχει παιχτεί το δελτίο. Το συγκεκριμένο πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην πόλη των Σερών είναι τυχερό, καθώς όπως αναφέρουν οι ιδιοκτήτες του και στο παρελθόν, αρκετοί ήταν οι σεραίοι που κέρδισαν σε τυχερά παιχνίδια. Το 1999 είχε πέσει το πρακτορείο μας 125 εκατομμύρια σε δραχμές στο Προπογκόλ, το οποίο ήταν διαγωνισμός 19ος στις 9 με 15 του 1999. Μετά άλλα 10 χρόνια έπεσε ο πρώτος αριθμός του Εθνικού Λαχείου στη τελευταία κλήρωση, ο αριθμός 82.250. Το 2.250, ο οποίος κέρδισε 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Σήμερα έχουμε την τρίτη μεγάλη επιτυχία, στο Τζόκερ τώρα, γιατί η πρώτη επιτυχία ήταν στο Προπογκόλ, η δεύτερη στο Εθνικό Λαχείο και η τρίτη σήμερα είναι στο Τζόκερ με 2,5 εκατομμύρια. Χαρά μας μεγάλη που μετά από τσα χρόνια έπεσε στο νομό Σερών το Τζόκερ και ειδικά στο πρακτορείο μας. Τριγυρνάει η τύχη. Ναι, τολμώ και λέγω ότι είμαστε τυχερό πρακτορείο και εύχομαι ο κόσμος να δοκιμάζει, να κερδίζει πάντα τη τύχη του. Τώρα είναι η κορονίδα, η μεγάλη επιτυχία μας, η οποία τη θέλαμε και ήρθε στο πρακτορείο μας. Πάντα πιστεύω ότι το δικαιούμασταν κιόλας. Εντάξει, 2,5 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν το 10, το 12, το 29, το 30 και το 43. Ενώ ο αριθμός Τζόκερ το 12. Αυτά όσον αφορά το δελτίο του Τζόκερ. Καλοφάγωτα να ευχηθούμε στον τυχερό ή στην τυχερή. Τώρα, τις παραιτήσεις τους ανακοίνωσαν ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και ένα μη εκτελεστικό μέλος της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης έπειτα από έναν περίεργο και μακροχρόνιο υπόγειο πόλεμο, όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών. Την παραίτησή τους φέρεται να είχε ζητήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης. Σε ανακοίνωσή του, ο πρώην πλέον πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Ρώσιος επέλεξε να χρησιμοποιήσει προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους της παραίτησής του. Ο Αντώνης Χατζηδιαμαντής είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης μετά την παραίτηση του Χρήστου Ρώσιου. Είναι η τρίτη αλλαγή διοίκησης σε λιγότερο από 3 χρόνια. Τους επικεφαλής της βιομηχανίας που είχε επιλέξει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ως τότε υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, διαδέχθηκαν οι Ρώσιος και Μάνης, πρόσωπα επιλογής του Γιώργου Σταθάκη, νυν υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για να αποχωρήσουν έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στις θέσεις τους, καθώς την παραίτησή τους ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης. Το αγκάθι τα τελευταία χρόνια για την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρης λέγεται επιχειρήσεις της Σερβίας. Κακά τα ψέματα, από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί σταματάνε. Κάποιοι θέλουν, όχι κάποιοι, είναι λίγο πολύ γνωστοί αυτοί, εδώ και κάποια χρόνια να πουλήσουν τα δύο εργοστάσια. Ξεκίνησε μια διαδικασία από πέρυσι
τον χειμώνα προς άνοιξη. Να μην ξεχνάμε ότι από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο είχαμε παραιτήσεις δύο διοικήσεων, όπου δεν αποδεχόντουσαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης που είχε εκπονήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Και κυρίως έχει να κάνει με την πώληση των δύο εργοστασίων, των δύο υπερκερδοφόρων εργοστασίων. Ποιος θέλει να πουλήσει τη Σερβία, κύριε Βαρκάκη? Η Πειραιώς μαζί με την κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια. Όταν ξέρω κάτι και όταν έχω κάτι, το λέω. Η Πειραιώς μαζί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που προκύπτει είναι πλέον ότι οι τεχνοκράτες επικράτησαν έναντι των κομματικών, κυρία Μωραήτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή η διοίκηση, όταν ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, πάνω κάτω για τη Σερβία, δεν μιλούσε με τον τρόπο που μιλάει σήμερα, τότε είχαν διαφορετική άποψη. Σωστά. Με την πάροδο του χρόνου όμως, βλέποντας τη σκληρή πραγματικότητα, ποια επί της ουσίας είναι η σωτηρία της βιομηχανίας, αλλάξανε από ό,τι δείχνει ρώτα, αλλάξανε απόψεις. Η εντολή ήταν πολιτική και άνωθεν, ώστε να μην δοθούν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θα έπρεπε λοιπόν να αγανακτήσουν τον εκάστοτε παραγωγό, να του πούνε ότι αφού δεν πληρώνεσαι, πρέπει να υπάρχει η μόνη ελπίδα χρηματοδότησης ήταν να υπογραφεί και να υιοθετηθεί το business plan της Πειραιώς. Που το business plan της Πειραιώς, κυρία Μωραή, τι έλεγε? Πώληση όλης της ακίνητης περιουσίας, πώληση των θυγατρικών της Σερβίας, για κάτι που σημειωτέω εδώ είναι το εγκληματικό, για κάτι που όλα αυτά για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, η Πειραιώς στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση θα είχε γράψει ως ζημίες. Στους απερχόμενους επικεφαλής της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης φέρεται να καταλογίστηκε προχειρότητα και καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, ενώ υπόθηκε ότι υπήρξε δυσαρέσκεια από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας για το χαμηλό ύψος των τιμών πώλησης ζάχαρης σε μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες και των προμηθειών λιπασμάτων για τους παραγωγούς. Από την πλευρά του, ο πρώην πλέον πρόεδρος της εταιρείας Χρήστος Ρώσιος, σε ανακοίνωσή του επέλεξε να χαρακτηρίσει προσωπικούς και επαγγελματικούς του λόγους της παραίτησής του. Εξήρε δε το έργο που έγινε στη διάρκεια της θητείας του, λέγοντας ότι παρέλαβε την εταιρεία με 38.000 στρέμματα σπαρμένα με τέφτλα, τα εργοστάσια ανέτοιμα και με απόφαση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου να μην λειτουργήσει το εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Με τον ίδιο επικεφαλής, τα στρέμματα που σπάρθηκαν έφτασαν τις 52.000. Το εργοστάσιο Ορεστιάδας λειτουργήσε και χρησιμοποιήθηκε το εργοστάσιο των Σερών για υποστηρικτικές εργασίες. Δυστυχώς πάλι την ίδια χρονική περίοδο, άνοιξη, Μάρτιο με Απρίλιο, εν το μέσο της καλλιεργητικής περίοδου αν θέλετε, όταν κορυφώνεται η σπορά, πάντα για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης θα προκύπτει ένα θέμα. Και το μεγαλύτερο θέμα που μπορεί να προκύπτει είναι πάντα διοικητικό το θέμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα τις αλλαγές, έχουμε καινούργια άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το μόνο παρήγορο που θα μπορούσε κάποιος να πει παρήγορο είναι ότι τουλάχιστον τα 4 έβδομα αυτή της προηγούμενης διοίκησης συνεχίζουν. Αλλά από εκεί και μετά θεωρώ ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη όλη η ιστορία. Και εδώ να μιλήσω για τον κύριο Ρώσιο, τον οποίο και αυτός βγήκε στην αρχή κατηγορώντας τους προηγούμενους, αλλά όταν γνωριστήκαμε από κοντά, σε πολλά και αυτός συνηγόρησε τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και για το μόνο που δεν μπορώ να τον κατηγορήσω είναι για το ενδιαφέρον τουλάχιστον που έδειξε. Που από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως να πληρώνει και αυτό το ενδιαφέρον που έδειξε για την τεχνοκαλλιέργεια και την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Λοιπόν, όταν λοιπόν βρεθήκαμε και του είπα ευχή μου και κατάρα μου. Τι σημαίνει ευχή μου και κατάρα μου? Ευχή μου να παραμείνει η Σερβία, και από καλλιεργητή είμαι, και φέτος μπορώ να σας πω στην οικογένεια έχω σπίτι 300 στρέμματα. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα θέλω οι τεφλοκαλλιεργήτες και πάνω απ' όλα πονώ και ένα εργοστάσιο, ένα συμβολιακό προϊόν και μοναδικό πνεύμα βαριά βιομηχανία στο νομό μου, ώστε να το δω κάποια στιγμή να ξαναζωντανεύει μαζί και η Ήπεθρος και όλη η κοινωνία, ναι, η τοπική των Σερών. Τι σας είπε? Και μου είπε επί λέξη ότι έχει βρεθεί ο τρόπος ώστε να μείνει ιδιοκτησιακά η Σερβία στο κομμάτι της ελληνικής σεισμητρικής βιομηχανίας ζάχαρης, mm-hmm, και ότι ο τρόπος είναι για κάποια μεταβίβαση του τοπικού κεφαλαίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, θα συμπληρώσω, ο διαγωνισμός για την πώληση των δύο θυγατρικών της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης στην Σερβία. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την συνάδελφο της Ζωή Τιχημονίδου, που είναι κοντά μας μέσω Skype, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το ζήτημα. Γιατί υπάρχουν τρία σενάρια. Προφανώς τώρα όμως έχει κατασταλάξει το ένα θέμα. Ζωή, καλό βράδυ από τις Σέρρες. Καλό βράδυ και σε εσάς. Λοιπόν, δεν στεριώνει η πρόεδρος στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Φαίνεται πως η καρέκλα είναι γεμάτη με καρφιά. Και κάθε φορά που φτάνουμε στην άνοιξη και οι αγρότες σπέρνουν τέφτλα,
βλέπουμε ότι αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει προεδρείο και ούτω καθεξής. Ξέρω εγώ, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο η άνοιξη, λίγο που η Μελισσούλα ψάχνει τον Μελισσούλο, δεν ξέρω. Κάτι φταίει πάντως στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έχουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με παρέτησεις. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, όπως είπες και εσύ και όπως μεταφέρατε και προημερών από τις τηλεεπιλογές. Υπάρχει παρέτηση, υπάρχουν οι παρετήσεις οι οποίες και έγιναν αποδεκτές τόσο του κυρίου Ρώσιου από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, όσο και του κυρίου Παντελή Μάνη. Μάλλον ο κ. Παντελής Μάνης από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και ο κ. Ρώσιος από τη θέση του Προέδρου. Ο ίδιος σε μια λυτή του ανακοίνωση επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, αλλά μάλλον έγινε ελάχιστα πιστευτός. Υπάρχουν πολλά σενάρια που κυκλοφορούν. Είναι 3-4, τα οποία, εκ των οποίων 3-4 σενάριων, τα 2 είναι τα επικρατέστερα. Μιλώντας νωρίτερα μαζί σου, εκτός αέρα, μου είπες ότι υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Βαρκάκη. Ναι. Μας μίλησε σήμερα το μεσημέρι με την Ελένη Τιμωρέτη ο κύριος Βαρκάκης, ο οποίος είπε ότι το σενάριο το οποίο υπάρχει είναι όσον αφορά τα εργοστάσια στη Σερβία. Αυτό είναι ήταν το αγκάθι, μας είπε, χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του. Γιατί, το ρωτάω αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός. Υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να αναλάβουν τα φλέτα της ελληνικής βιομηχανίας, δύο από τα φλέτα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης που δεν είναι άλλο τα ζαχαρουργία της Σερβίας. Να πούμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος παραίτησης του κυρίου Ρώσου για το θέμα του διαγωνισμού των δύο ζαχαρουργείων της Σερβίας. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Για ποιο λόγο? Γιατί πέρυσι είχε παραιτηθεί σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο, αντιδρώντας ακριβώς τις ορέξεις της Τράπεζας Πειραιός. Δεν ήθελαν να ξεπουλήσουν, το είχε πει τότε και ο κ. Βαρκάκης στην εκπομπή, πέρυσι στην εκπομπή Πέτρος και Οικονομία, ότι ουσιαστικά με το συγκεκριμένο ποσό που ζητούσε, γιατί η Τράπεζα Πειραιώς ήθελε ζεστό χρήμα. Μιλούσαν λοιπόν για 25 εκατομμύρια, δεν ήθελαν να αναλάβουν το βάρος του ξεπουλήματος της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, λογικό. Και παραιτήθηκε λοιπόν πέρυσι το Διοικητικό Συμβούλιο, την αρχή είχε κάνει ο κ. Δημήτρης Γιαννακίδης, όπως θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη. Ήρθε μετά η νέα διοίκηση υπό τον κύριο Ρώσιο. Είχαμε πει τότε, αν θυμάστε, τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, τα καλά παιδιά και το κυριολεκτούσαμε, γιατί ήταν αυτοί που ψήφισαν τελικά τον Ιούλιο, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο το περιβόητο το πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς, ακριβώς με τους όρους που έθετε, για τα 25 εκατομμύρια, για όλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι κρυφό σε αυτήν τη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, νομίζω ότι θα έβγαινε. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Ίσως ξέρει κάτι ο κ. Βαρκάκης και δεν το ξέρουμε εμείς. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αφορά στην πόλη των δύο ζαχαρουργείων, γιατί ήταν η διοίκηση του κυρίου Ρώσιου που ψήφισε τελικά, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα, δώσαμε ένα δευτερόλεπτο να δω και την ημερομηνία, πέρασε, συνεδρίασε στις 20 Ιουλίου του 2016 και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τότε η ανακοίνωση, έχοντας υπόψη της διοίκηση το επικυρωποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο που του παρέδωσε το Διεθνές Γραφείο Συμβούλων, στο οποίο είχε ανατεθεί η σύνταξή του, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση αναδιάρθρωσης της εταιρείας που κατέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς. Ο γενικός κουμανταδόρος δηλαδή, γενικά όχι μόνο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, αλλά ενός μεγάλου μέρους του πρωτογενούς τομέα. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω αν το εξήγησε καλύτερα ο κ. Βαρκάκης, μου φαίνεται πάρα προφανώς, πολύ δύσκολο. Αν θυμάμαι καλά, γιατί προηγήθηκαν και οι δηλώσεις, είπε ότι στην αρχή, αφότου ανέλαβε ο κ. Ρώσιος, γινόταν λόγος ότι δεν υπάρχει κερδοφορία στα εργοστάσια της Σερβίας. Τώρα, μετά από ένα χρονικό διάστημα, βλέπει ότι είδε ότι υπήρχε κερδοφορία. Γι' αυτό και προφανώς... Τώρα, συγγνώμη, αλλά κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Δηλαδή όλοι ξέραμε ότι τα δύο εργοστάσια που στήριζαν την ελληνική, τα δύο ζαχαρουργία που στήριζαν την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης ήταν τα δύο ζαχαρουργία της Σερβίας. Το ξέραμε, το λέγαμε, τι είναι η κερδοφορία. Γι' αυτό και ήταν εύκολη η πώληση των... εύκολη, ενώ γι' αυτό και εκδηλώθηκε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την εξευτελιστική τιμή των 25 εκατομμυρίων για τα δύο ζαχαρουργία της Σερβίας. Ξαφνικά, ενώ τόσα χρόνια λέγαμε ότι η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης στηρίζεται στα δύο ζαχαρουργία της Σερβίας, ξέρουμε ότι είναι κερδοφόρα, ξαφνικά... Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει αυτό το θέμα με τα δύο ζαχαρουργία. Αυτά ήταν γνωστά. Δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική, εκτός, επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι φτάνουν βέβαια συνεχώς νέες πληροφορίες σε εμάς. Τα τρία πιθανά σενάρια που εμείς καταγράψαμε με την παρέτηση του κυρίου Ρώσιου ήταν τα εξής. Το πρώτο σενάριο αφορά στην οικονομική κατάσταση της βιομηχανίας, η οποία είναι όχι μόνο δεινή, αλλά και γνωστή σε όλους. Είναι γνωστό ότι θα κληθούν από τον εισαγγελέα μέλη προηγούμενων διοικήσεων για το θέμα της διαχείρισης. Και έτσι λοιπόν μας είπαν χαρακτηριστικά ότι είναι πολύ πιθανόν να φοβήθηκε ο κύριος Ρώσκος ότι θα βρισκόταν και ο ίδιος κατηγορούμενος εξαιτίας του χάους που εξακολουθεί να επικρατεί στη βιομηχανία, με τα χρέη και με όλα αυτά. Και βέβαια δεν θα ήθελε να έχει την τύχη των προηγούμενων μελών των προηγούμενων διοικήσεων. Αυτό είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο. Το δεύτερο σενάριο φαίνεται ότι είναι και πολύ πιθανό τελικά να είναι αυτό. Αφορά στις πληροφορίες που έχουμε ως newx.gr και που έχουν άμεση σχέση με την ανακοίνωση των τιμών της συνδεδεμένης στα ζαχαρότεφλα. Και εδώ κρύβεται επίσης μία είδηση που θέλω να πω ότι εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί. Και θέλω να πω ότι μακάρι αυτή τη στιγμή να με χαρακτηρίσουν κακό άνθρωπο οτιδήποτε, αρκεί να μην επιβεβαιωθεί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Προημερών, πριν από λίγες ημέρες μόλις, ανακοινώθηκαν οι τιμές για τη συνδεδεμένη των ζαχαρότεφλων για το 2016, καθορίζοντάς τις στις τιμές στα 72,45 ευρώ ανά εκτάριο. Σωστά. Όπως μας ανέφεραν όμως καλά γνωρίζοντας του θέματος, οι συγκεκριμένες τιμές της συνδεδεμένης είναι αυθαίρετα υψηλές, δεν τεκμηριώνονται και δεν βασίζονται πουθενά. Και μας είπαν χαρακτηριστικά πως αν αυτές οι τιμές γνωστοποιηθούν στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μόνο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο θα απορριφθούν, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να επιβληθούν και πρόστιμα στη χώρα μας και κατ' επέκταση να γίνει η αναθεώρησή τους. Και αυτό τι σημαίνει? Αν πέσει η τιμή της συνδεδεμένης στα ζαχαρότεφλα, είναι ακόμα πιο χαμηλή, δηλαδή το 72,45 είναι, δεν είναι ικανοποιητικό. Αν πέσει κάτω από αυτό, είναι χαμηλές, άρα μη ικανοποιητικές, και αυτό σημαίνει ότι θα πάει ουσιαστικά άπατη η προσπάθεια που γίνεται να πιστούν οι αγρότες να σπείρουν τέφλα προκειμένου να λειτουργήσουν τα εργοστάσια ζάχαρης της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι δύο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ξεγράψει το ενδεχόμενο να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο λοιπόν που θεωρούν ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες. Σε αυτό το σενάριο όμως, Ζωή, δεν ευθύνεται η διοίκηση της ζάχαρης ή καταρχήν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Τιμές ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρα. Και αυτό θα είναι υπόλογο και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεκμηριώσει την τιμή που έδωσε για τη συνδεδεμένη των ζαχαρότεφλων. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή κλονίζονται οι καλλιεργητές ζαχαρότεφλων και όχι μόνο, και όλα τα συναφή επαγγέλματα. Αλλά επαναλαμβάνω, εύχομαι αυτή τη στιγμή να είμαι εγώ η κακιά, και ας είναι και μεγάλη εβδομάδα που το λέω, αρκεί να μην επιβεβαιωθώ. Δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Φοβάμαι όμως για το αντίθετο. Μάλιστα. Τα άλλα δύο σενάρια? Το τρίτο σενάριο έχει άμεση σχέση με την πρόσφατη αξιολόγηση που έκλεισε, δεν έκλεισε, ποιος θα την πληρώσει. Ο κ. Τσακαλώτος μας άρχισε να μας συμπονά και να λέει ότι θα την πληρώσουν πάλι αυτοί που δεν έχουν πολλά λεφτά. Τώρα όταν μιλούσε για μεσαία τάξη, εγώ νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πλέον μεσαία τάξη. Σιγά τα νέα. Οπότε αυτό που υπόθηκε από κύκλους είναι ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις της χώρας μας και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι δεσμεύσεις και απέναντι στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και γενικότερα στον πρωτογενή τομέα. Και σε κάθε περίπτωση, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, ο κ. Ρώσκος υπέβαλε την παρέτησή του για να προστατευτεί. Το νέο τώρα που έρχεται
ναι, μεν αφορά ένα διαγωνισμό, αλλά όχι διαγωνισμό της, που αφορά στα δύο ζαχαρουργία. Αυτό που υπόθηκε σήμερα σε κάποια στιγμή συζητώντας με τις πηγές μου για το τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις, τι έχουν φτάσει στα αυτιά τους. Ναι. Υπήρχε, και δεν ξέρω αν ήταν και τυχαία η επιλογή του κυρίου Χαρίτση να ζητήσει ο ίδιος την παρέτηση του κυρίου Ρώσου, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι χρεώνουν στον κύριο Ρώσο λάθος χειρισμούς, λίγο επικός θα το πω έτσι, σε κάποια βασικά ζητήματα. Αμφισβήτησαν τους χειρισμούς τους σε συγκεκριμένα ζητήματα και ακόμα, για να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένη, στη σύναψη συμβάσεων με εταιρεία της περιοχής, μέσω διαγωνισμού αναθέσεων. Αυτό βέβαια όμως το είπαν με κάποια επιφυλάξη, εμείς βέβαια ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά σαφώς όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Βέβαια. Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσουμε. Μας το είπαν με μία επιφύλαξη και αυτό, αλλά και πάλι αυτό που θεωρούν και που προτάσουν ως κύριο σενάριο είναι αυτό που είπαμε για τη συνδεδεμένη. Και αν αυτό επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή η τιμή της συνδεδεμένης των ζαχαρόπιστων να βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις. Βέβαια πρέπει να το επόμενο διάστημα να δώσει και απαντήσεις ο κύριος Ρώσιος, γιατί το Σάββατο το πρωί με παρέπεψε στην γραπτή δήλωση που έκανε στα μέσα ενημέρωσης και μέσω του Facebook. Βέβαια εκεί πάνω το ρώτησα αν οι λόγοι που παραιτείται είναι επαγγελματικοί και προσωπικοί, υπήρχε μία παύση ενός λεπτού και μου είπε μέσα στη βδομάδα θα τα πούμε. Βέβαια εντάξει, είναι μεγάλη εβδομάδα, προφανώς την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα μας πει τους λόγους της παραίτησής του. Θα σου πω κάτι, ναι. Δεν πιστεύω ότι θα μιλήσει ο κύριος Ρώσιος. Και αν μιλήσει θα είναι μόνο εάν αρχίσουν, υπάρχουν δημοσιεύματα ή οτιδήποτε άλλο που τον πήγουν επί προσωπικού. Μάλιστα. Φύγουν και τις προθέσεις του και, και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και οτιδήποτε. Μόνο πιστεύω σε μια τέτοια περίπτωση θα μιλήσει ο κ. Ρώσιος. Ιδάλλως αν βγει όντως και κάνει δηλώσεις, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ μετριοπαθής. Τουλάχιστον αυτό λέει η εμπειρία μου μέχρι τώρα με όσους έχουν παραιτηθεί. Λίγοι παραιτήθηκαν και βγήκαν και είπαν τους πραγματικούς λόγους των παραιτηθών τους. Μάλιστα. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Χατζηδιαμαντή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρώην δήμαρχος σε ένα νησί. Πρώτα απ' όλα σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος, ναι, αλλά θα έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Και πάρα πολλά. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωραία. Ζωή Χειμωνίδου, σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό βράδυ. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας ενημερώσουμε ότι την ενίσχυση 100.000 αγροτών με ποσό που συνολικά θα αγγίζει τα 194 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε ο ΠΚΠΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός, σήμερα και αύριο πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών συνολικά 200,13 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα περίπου 181 εκατομμύρια ευρώ για 57.958 δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων και της ειδικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια του Βαμακιού, ενώ αύριο πιστώνονται θα πιστωθούν 12.818.000 ευρώ για 42.252 δικαιούχους συνδεδεμένων ενισχύσεων και ενισχύσεων ειδικών καλλιεργειών. Αυτά όσον αφορά τα αγροτικά ζητήματα. Τώρα, για την καταρχήν συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών μίλησαν στην τηλεόραση Επιλογές οι βουλευτές Ερών Μιχάλης Τζελέπης και Αναστάσιος Μεγαλομίστακας από το ΠΑΣΟΚ και την Ένωση Κεντρώων αντίστοιχα. Παράλληλα, οι βουλευτές απήντησαν και στο ερώτημα αν θα ψηφίσουν ή όχι τα αντίμετρα και τα μέτρα που θα φέρει, η κυβέρνηση στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσον αφορά για την καταρχήν συμφωνία της ελληνικής πλευράς με τους δανειστές. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόφη Γεννηματά, σε δήλωσή της ανέφερε ότι έχουμε μια κυβέρνηση κατώτερη των περιστάσεων, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι ροκανίζει το χρόνο, μεγαλώνει το λογαριασμό για τους Έλληνες πολίτες και για ακόμα μια φορά είχαμε μια διαπραγματευτική ήττα για τον τόπο μας. Η πολυδιαφημισμένη διαπραγμάτευση θα καταλήξει άλλη μια φορά σε αποδοχή των πάντων, εκτιμά η Ένωση Κεντρών, με αφορμή την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Για την καταρχήν συμφωνία μίλησαν οι δύο βουλευτές των Σερών, Μιχάλης Τζελέπης από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και Αναστάσιος Μεγαλομίστακας από την Ένωση Κεντρών. Παράλληλα απάντησαν στο αν θα ψηφίσουν ή όχι τα μέτρα και τα αντίμετρα
που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση. Μία συμφωνία μετά από, καταρχήν συμφωνία όπως είπατε, μετά από 8 μήνες περίπου σκληρές και ηρωικές διαπραγματεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, το αποτέλεσμα είναι ταπεινωτικό για τη χώρα. Σημαίνει επιπλέον φοροαφέμαξη του ελληνικού λαού με τη μείωση του αφορολογήτου. Σημαίνει επιπλέον φτώχεια με τη μείωση των συντάξεων και είναι μια ταπεινωτική συμφωνία. Είναι ένα τέταρτο μνημόνιο χωρίς να υπάρχει χρηματοδότηση για τη χώρα. Πραγματικά η κυβέρνηση αυτή είναι η πλέον ανίκανη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Και αυτό που πρέπει να δούμε για την μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας είναι τις λεπτομέρειες που κρύβονται από εδώ και πέρα. Είναι η κυβέρνηση ικανή ακόμα και τώρα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το κόστος εις βάρος του ελληνικού λαού. Σε ένα είναι καλή αυτή η κυβέρνηση. Κάθε φορά και κάθε ανάλογα με τι εποχή έχουμε αλλάζει και το παραμύθι της. Ξεκίνησε με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για να εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Υπέγραψε το μνημόνιο λέγοντας ότι έχει το παράλληλο πρόγραμμα. Σήμερα φέρνει και πάλι δυσβάσταχτα μέτρα εις βάρος του ελληνικού λαού και το νέο παραμύθι πλέον είναι τα αντίμετρα. Αντίμετρα που και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν είναι εφικτά και οι ίδιοι το λένε. Επιτέλους θα πούν για μια φορά την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα ψηφίσετε τα μέτρα εσείς? Το έχουμε πει από την αρχή και σε όλους τους τόνους, ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτέλεσμα της κακής χείρισης διαπραγμάτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης και έχουν ονοματεπώνυμο και υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Η Ένωση Κεντρών θα ψηφίσει τα μέτρα, κύριε Βουλευτά? Το πιο πιθανό είναι όχι. Πρέπει να το δούμε, να δούμε πώς θα έρθουν, με ποιο τρόπο. Γιατί αν μας έρθουν αύριο και πρέπει σε μία μέρα να ψηφίσουμε χωρίς να προλάβεις την ουσία να τα εξετάσεις ούτε καν να τα αναγνώσεις, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να τα ψηφίσουμε. Αν ωστόσο έρθει με έναν τρόπο το οποίο θα μπορούμε να τα αναλύσουμε, να δούμε τι ακριβώς θέλουν να φέρουν και είναι ουσιαστικά μέτρα και όχι όπως ας πούμε ο Μποναμάς που δόθηκε χωρίς προγραμματισμό πριν λήξει το έτος, τότε ενδεχομένως κάποια από αυτά να ψηφιστούν. Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Κεντρικής Μακεδονίας έθεσε σήμερα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο συνάντησης με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με τον Υπουργό. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Φάνη Παπά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Ναι, μεν το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο ξεκινά, είναι φιλόδοξο, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο κύριος Παπάς, ωστόσο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα. Κύριε Παπά, καλό σας βράδυ από τις Σέρες. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με τα θέματα αγροτικής οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία άκουσε ο κύριος Αποστόλου από τον Περιφερειάρχη? Καταρχήν, ήταν σήμερα μια συνάντηση που έγινε μεταξύ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Υπουργών και αναφερθήκαν από εκεί πολλά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει όσον αφορά το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης. Αλλά κυρίως η Κεντρική Μακεδονία, όπου έχω πει πολλές φορές ότι η Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή παράγει πάνω από το 1 τέταρτο της ακαθαρής του εθνικού προϊόντος και καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα περισσότερα και συσσωρευμένα τα προβλήματα. Καταρχήν θέλω να αναφέρω ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει κατανομή περίπου 20,8 εκατομμύρια ευρώ ενός προγράμματος που ευελπιστούμε ότι θα έχει πολύ θετικές εξελίξεις γενικότερα στην αγροτική οικονομία. Αλλά αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση με αποτέλεσμα και να φερούμε πραγματικά πόρους από την ίδια την αγορά που είναι απαραίτητος ο τίποτα άλλο αυτή τη φορά, αλλά πολύ περισσότερο να στερούμε και να καθυστερούμε δομές και υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Κύριε Παπά, καλό αργά παρά ποτέ, λέει ο ελληνικός λαός. Και να ρωτήσω στο σημείο αυτό, μιας και μου αναφέρετε ότι θα κατανεμηθούν 20,8 εκατομμύρια ευρώ για την Περιφερειακή Ένωση Τεσσερών, τι αναλογεί από το ποσό αυτό? Όσον αφορά είναι ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δεν έχει να κάνει ως ενότητες και τα προγράμματα είναι ανοιχτά στο σύνολο όσον αφορά προς τους πόρους.
Βέβαια, όσον αφορά με τα σχέδια βελτίωσης, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κατανομές όσον αφορά με την δασική οδοποιία, με την αγροτική οδοποιία, όπου η δασική οδοποιία για το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 6,4 εκατομμύρια, για την αγροτική οδοποιία 6,7, όπου αυτές θα γίνουν προτάσεις, ειδικά η αγροτική οδοποιία, μέσω των Δήμων για να μπορέσουν να βελτιώσουμε τις υποδομές που υπάρχουν στην αγροτική οικονομία. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι ήδη έχει ανοίξει μια πρόσκληση και αναφέρομαι στην πρόσκληση με τους νέους γεωργούς, όπου εκεί, ξέρετε, ως περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήμασταν η πρώτη περιφέρεια από την Ελλάδα, όπου με βάση την κατανομή που έχει γίνει από το Υπουργείο ήδη έχουμε υπερδεσμεύσει το ποσό, έχουμε φτάσει στις 3.570 αιτήσεις και σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες, και αυτό που ζητάμε είναι να μην μείνει κανένας νέος γεωργός από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διότι θα έχουμε προβλήματα και στα επόμενα μέτρα. Μάλιστα. Μείζον όμως θέμα μεταξύ αυτών των οποίων παρουσίασε ο Περιφερειάρχης τον κύριο Αποστόλου είναι και η αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων και η διαφύρηση βέβαια των βοσκοτόπων. Τι συμβαίνει με το ζήτημα αυτό? Καταρχήν, όσο αφορά με την αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων, ξέρετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα, κυρίως με τις δασικές υπηρεσίες, όσον αφορά με την αδειοδότηση των στάβλων σε σχέση με τα βοσκοτόπια. Καταλαβαίνετε ότι σε πολλές των περιπτώσεων, και μπορώ να πω ότι από δασική σε υπηρεσία, από σε δασική υπηρεσία, να υπάρχει τελώς διαφορετική πολιτική, με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων να μην μας δίνουν το δικαίωμα να αδειοδοτήσουμε τις σταυλικές εγκαταστάσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως ξέρετε, υπάρχει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα βοσκοτόπια, όπου δυστυχώς για πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, λειτουργούμε με τεχνικές λύσεις, όπου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και τι θέλω να πω. Επειδή μέσω εκταρίων δίνονται οι ενισχύσεις των κτηνοτροφικών μονάδων, με αποτέλεσμα τα βοσκοτόπια που διατίθονται στους κτηνοτρόφους να μην είναι πραγματικά. Και να μην διατίθονται πραγματικά βοσκοτόπια σε κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα χρειάζονται, αλλά να δίνονται σε όλους, έτσι ώστε να μπορέσουν, κακώς, εδώ βέβαια ευθύνεται και η κεντρική διοίκηση, αλλά ακόμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν αποδεσμεύσανε τα εκτάρια με το κομμάτι της παραγωγής. Μάλιστα. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα, τι απήντησε ο κύριος Αποστόλου, κύριε Παπά? Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη είναι και άλλα προβλήματα και θα αναφερθώ στις απαντήσεις, διότι παραδείγματος χάρη, όπως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε με τους ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Ξέρετε ότι ψηφίστηκε 1 Μαρτίου του 2017, δηλαδή ακριβώς πριν την έναρξη αδευτικής περίοδου, ανατέθηκαν στις περιφέρειες αρμοδιότητες, όπου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα όσον αφορά με τις εγκρίσεις των προϋπολογισμών και με την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και το ΓΟΕΒ και το ΤΟΕΒ. Δοθήκαν κάποιες διευκρινήσεις σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα Εγγράφος, οι οποίες βέβαια δεν πατούν στην νομιμότητα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί οποιοδήποτε Γενικός Γραμματέας ενός Υπουργού να δίνει μια αναδρομική ισχύ σε ένα νόμο. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός, ακούγοντας όλα αυτά και μια σειρά ακόμα από προβλήματα, δηλαδή όπως με τους δασικούς χάρτες, όσον αφορά κυρίως με δασικούς χάρτες, όπου απειλούνται πάρα πολλές εκτάσεις καλλιεργήσιμες, που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικοί, με αποτέλεσμα να ερχόμαστε σε αντίθεση με πάρα πολλά ζητήματα, από τη μια να έρχεται το ίδιο το Υπουργείο και το ίδιο το κράτος να τα ενοικιάζει στους γεωργούς για να τα χρησιμοποιήσουν, και από την άλλη το ίδιο να έρχεται και τα δηλώνει ως δασικές εκτάσεις. Κάνουμε μια επεξεργασία να είμαστε έτοιμοι όσο φορά με τις εστάσεις, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε σε καμία περίπτωση έτσι τόσο βιαστικά και ειδικά σε τόσο σημαντικά θέματα, που θα καθορίσουν κατά πολύ την από εδώ και πέρα εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας. Μάλιστα. Όσον αφορά οι δηλώσεις αυτά που είπε ο Υπουργός στη συνάντηση της ΕΝΠΕ, τι να σου πω, επειδή υποσχέσεις έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Θέλετε πράξεις.
και υποσχέσεις και λόγια, και εγώ προσωπικά που έχω την αρμοδιότητα ως αντιπεριφερειάρχης της αγροτικής οικονομίας, τα συγκεκριμένα που υπόθηκαν σε επίπεδο ΕΝΠΕ και του Περιφερειάρχη έχουν υποθεί εγγράφως πολλές φορές. Καταρχήν να σας πω ότι από τις αρχές του έτου έχουμε ενημερώσει όσον αφορά με τα ακτιμονικά, αυτά δηλαδή τις εκτάσεις οι οποίες έχουν δοθεί στους γεωργούς να καλλιεργούνται, όπου υπάρχει μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο να δοθεί μια παράταση, η οποία ακόμα δεν έχει πάρει νομοθετική πράξη. Οι γεωργοί έχουν μπει μέσα, τα έχουν καλλιεργήσει. Μάλιστα. Και εμείς ακόμα ερχόμαστε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε να στηριχθεί η εθνική μας οικονομία, δεν έχουμε τίποτα άλλο αλλά να βάλουμε ως προτεραιότητα το πρωτογενή τομέα. Γιατί αυτό έχει μείνει, κύριε Παπά, και καλώς ή κακώς πρέπει να στηριχθεί αυτός ο τομέας, ο οποίος είναι ξεχασμένος από την πολιτεία σε μερικές των περιπτώσεων. Και αυτό θα ήθελα να πω, ότι όταν λέμε να στηριχθούμε, να μην είναι μόνο λόγια και δηλώσεις που ερχόμαστε ο κάθε πολιτικός, όπως αυτή τη στιγμή βγαίνοντας σε μια τηλεόραση, ένα διόφωνο ή οπουδήποτε βγαίνουμε και να λέμε στο πρωτογενή. Να υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις. Μάλιστα. Και να αναφερθώ ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς, μέσα από τους δικούς μας πόρους, για πρώτη φορά η Περιφέρεια, έχουμε διαθέσει κοντά σε 700.000 ευρώ για να κάνουμε την προώθηση του αγροδιατροφικού τομέα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Πέρα από όλα τα προβλήματα, ερχόμαστε ήδη χρηματοδοτούμε σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις, παίρνοντας μαζί μας με προσκλήσεις, συνεργασία με τα επιμελητήρια, επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εξωστρέφεια. Γιατί το ξαναλέω κάτι και θα το πω πολλές φορές. Μπορεί να λέμε όλοι μας ότι έχουμε τα ποιοτικότερα προϊόντα, ότι έχουμε πραγματικά προϊόντα που είναι αναγνωρισμένα ανά τον κόσμο. Δεν αρκεί όμως να το λέμε μόνοι μας. Πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες και οι δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Γιατί σίγουρα μέσα σε αυτή τη διεθνή αγορά δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε ως προς την ποσότητα, αλλά μπορούμε να συναγωνιστούμε ως προς την ποιότητα. Μπορούμε να συναγωνιστούμε όταν εμείς δημιουργούμε συνέργειες μεταξύ μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει λόγος και νόημα να υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση με την πρόσκληση των προγραμμάτων που περιμένει όλη η αγροτική οικονομία. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα σε εσάς, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε, διότι αναφερόμαστε στο νομό Σερών, στη Μητροπολική Ενότητα Σερών, όπου είναι μία από τις πλουσιότερες περιοχές αγροτικές. Τις οποίες πρέπει να στηρίξουμε όμως όλοι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, έτσι δεν είναι? Οι οποίες πρέπει και βεβαίως πρέπει να τις στηρίξουμε όλοι και πρέπει να τις έχουμε στην πρώτη θέση. Πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας στην επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά και εγώ σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Και από την Κεντρική Μακεδονία πάμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη. Το ποσό των 550.000 ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ θα διατεθεί προκειμένου να ανακαινιστεί η μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρου, όπως ανακοίνωσαν μέσω συνέντευξης τύπου ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Αδαμίδης, αλλά και ο διευθυντής της ΜΕΘ Ιωάννης Πνευματικός. Ανακαινίζεται η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και φτάνει σε ύψος τις 550.000 ευρώ. Για το θέμα, ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης και ο διευθυντής της ΜΕΘ Ιωάννης Πνευματικός παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου, στην οποία έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου έργου. Υπογράφτηκε η σύμβαση και αναμένονται σταδιακά τα μηχανήματα. Λέμε σταδιακά γιατί δεν μπορεί φυσικά να διακοπεί η λειτουργία της μονάδας, θα αλλάζει κομμάτι-κομμάτι. Μιλάμε για 10 αναπνευστήρες νέας τεχνολογίας και 10 συνοδά monitor, που θα περιλαμβάνουν 2 κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης των ασθενών, τις πιο σύγχρονους που υπάρχουν. Θα αντικατασταθούν 8 κλίνες της ΜΕΘ, και 2 άκρους εξειδικευμένες υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ και 40 αντλίες χορήγησης φαρμάκων. Το συνολικό κόστος είναι 550.000 ευρώ. Ήταν ένα έργο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συμπληρώνεται με την πρόσφατη προκήρυξη μέσω ΚΕΛΠΝΟ 7 θέσεων νοσηλευτών για τη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις τα μηχανήματα, πρέπει να έχεις και το προσωπικό για να τα αξιοποιήσει στο έπακρο. Μόνο έτσι μια επένδυση έχει πραγματικά ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς, που αυτός είναι ο σκοπός. Ο νέος εξοπλισμός θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα, ο οποίος βέβαια δεν είναι άχρηστος. Εν τούτης είναι πεπαλαιωμένος και ως εκ τούτου χρήζει συνεχούς συντήρησης και επισκευών, φυσικά με το ανάλογο κόστος. Όμως επειδή ακριβώς ο εξοπλισμός παραμένει λειτουργικός, θα διατεθεί σε μικρότερα νοσοκομεία, με λιγότερη κίνηση από αυτό της Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σχετικής προκήρυξης που θα δημοσιευθεί. Το 2017 θα εγκαινιαστεί, κυρία Διοικητά, μια τελείως διαφορετική υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας από μηδενική βάση εξοπλισμένη, με τον βασικό εξοπλισμό που αποτελούν κυρίως οι αναπνευστήρες, προηγμένες τεχνολογίες, τα monitors παρακολούθησης της καρδιαγγειακής λειτουργίας, υπερσύγχρονες κλίνες όπου θα νοσηλεύονται οι ασθενείς, καθώς επίσης και αντλίες συνεχούς έγχυσης φαρμάκων και διαφόρων υγρών. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και το λιγότερο κόστος έργο, το οποίο θα αφορά την ηλεκτρονική συνένωση όλου αυτού του εξοπλισμού, ώστε να έχουμε μια πραγματικά online εντατική, χωρίς χαρτιά και χωρίς να συμπληρώνουμε διάφορα έντυπα. Αυτό θα σημάνει πλέον μια πραγματικά πρωτοποριακή για τη χώρα μας κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Αλεξανδρούπολης. Όπως και η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άρεστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στυπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βραδερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα απολύμανσης και κολαρίσματος. Αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας. Σεραϊκά πλυντήρια ταπίτων, Χατζιανδρέου Στέφανος. Η σιγουριά στα χαλιά. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο δεύτερος διαγωνισμός της διήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Φαντασία γεύσεων της Σεραϊκής Γης» που διοργάνωσε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης των Σερών το δημόσιο ΙΕΚ σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΣ Σερών. Συνολικά διαγωνίστηκαν 170 σπουδαστές από τα ΙΕΚ της χώρας με την εποπτεία των εκπαιδευτών τους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ο δεύτερος διαγωνισμός της διήμερης εκδήλωσης με τίτλο «Φαντασία γεύσεων της Σεραϊκής Γης» που διοργάνωσε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης των Σερών το δημόσιο ΙΕΚ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Σερών. Κάναμε όμως πάλι αυτό το οποίο οραματιστήκαμε. Την προσπάθειά μας να αναδείξουμε όχι μόνο το ΙΕΚ, αλλά και τα προϊόντα της Σεραϊκής Γης μέσα από αυτό το πανελλήνιο διαγωνισμό μαγειρικής. Καλέσαμε και ήρθαν από πολλά μέρη της Ελλάδος σπουδαστές στον ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν το όραμά τους μπροστά και θέλουν να κάνουν τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα βράβευσης, τα πρώτα βήματα στη καριέρα τους. Και εδώ το διήμερο ήταν ένα πολύ ωραίο, όμορφο, ανοιξιάτικο διήμερο, το οποίο τελοποιήσαμε με την Ομοσπονδία Σερών. Σήμερα περάσαμε ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι ένα. Ότι ό,τι καταναλώνουμε εδώ στις ΣΕΡΕΣ, πρέπει να είναι δικιά μας παραγωγή. Δηλαδή, ό,τι παράγει αυτός ο νομός, πρέπει να το προωθήσουμε και να το βάλουμε σε όλα τα ξενοδοχεία που θα φύγουν αυτά τα παιδιά σήμερα. 180 συμμετοχές είχαμε από όλη την Ελλάδα. Μαγείρεψαν σεραϊκά προϊόντα. Το αποτέλεσμα όμως της εκδήλωσης αυτής μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και διώχνει από πάνω μας την όποια κούραση, γιατί οι ΣΕΡΕΣ, ο τόπος μας με τα προϊόντα του, είχε τη τιμή, τη χαρά να φιλοξενήσει τόσο κόσμο από όλη την Ελλάδα, να έχουν σπουδαστές από όλα τα ΚΕΚ, τα δημόσια ΚΕΚ μαγειρικής. Στόχος του διαγωνισμού μαγειρικής και γαστρονομίας
ήταν να συμβάλει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Όλοι οι φορείς πρέπει να αγκαλιάσουν αυτό εδώ το θέμα. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι μαζί, περιφέρεια, δήμος, επιμηλητήριο, όσοι φορείς θέλουν περισσότερο. Το ξενοδοχειακό επιμηλητήριο Χαλκιδικής μας υποσχέθηκε ότι θα είναι θα έχει μεγάλη συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή και πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα το χρόνο. Συνολικά διαγωνίστηκαν 170 σπουδαστές των ΙΕΚ όλης της χώρας με την εποπτεία των εκπαιδευτών διακεκριμένων σεφ. Παρών στη διοργάνωση και ο μακροβιότερος σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αθανάσιος Κούρας, ως βασικός κριτής του διαγωνισμού. Βλέπω παιδιά ποιοτικά, βλέπω παιδιά ευχάριστα, με διάθεση και με ικανότητα. Δηλαδή, διαφέρουν από τα παλιότερα παιδιά. Αυτό εμένα μου λέει ότι μέσα από αυτά τα παιδιά θα προκύψουν αρκετά άτομα που θα πετύχουν στο χώρο τους, άρα θα προβάλλουν μαγειρική, θα προβάλλουν γαστρονομία, θα προβάλλουν Ελλάδα. Τα μετάλλια απένιμαν η Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, οι βουλευτές Ερών Μιχάλης Τζελέπης και Φωτεινή Αραμπατζή, ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο Δήμαρχος Ερών, καθώς επίσης και φορείς της Περιφερειακής Ενότητας. Να συγχαρώ τους διοργανωτές, να συγχαρώ και να τιμήσω ιδιαίτερα το ΙΕΚ Ερών, που ξέρω ότι προσπάθειες κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλούς διευθυντές και τον σημερινό οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, όλους τους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι σας άρεσαν οι ΣΕΡΕΣ και να μας ξανάρθετε. Τώρα για τα προϊόντα της Σερριακής Γης είναι όντως πολλά. Γίνονται όλο και καλύτερα. Όλη η ελληνική επικράτεια έχει ευλογημένες παραγωγές. Έχει αγρότες με τεχνογνωσία που μπορούν να καλλιεργήσουν και να μας δώσουν προϊόντα τα οποία μπορούν να γίνουν και είναι ανταγωνιστικά, αρκεί να μπορέσουμε να τα πιστοποιήσουμε, αρκεί να μπορέσουμε να τους δώσουμε την ονομασία προέλευσης. Την σύνδεση της εκπαίδευσης από τη μία με τους επιχειρηματίες από την άλλη και την τοπική παραγωγή, θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο για τον νομό μας η δράση αυτή έγινε θεσμός, αλλά θα σηματοδοτήσει και σε εθνικό επίπεδο παρόμοιες δράσεις. Επίσης, μετάλλια απένιμε και η σεφ της τηλεόρασης επιλογές και παρουσιάζεται της εκπομπής Διαχειρός Ελένης, Ελένη Κολοβόδα. Εσύ είχα την κάνει κυρία Κολοβόδα Ελένη, σεφ και παρουσιάστρια του τηλεεπιλογές. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν η Καλλιόπη Βασιλιά και ο Θανάσης Καραδημούλας. Ο δεύτερος πανελλήνιος διαγωνισμός μαγειρικής είναι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται από το ΔΙΕΚ ΣΕΡΟΝ και την Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομής του Νομού ΣΕΡΟΝ, με τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι τα σωματεία Αρτοπιών, Οπωροπολών Εστιατόρων, Κρεοπολών, Ιχθυοπολών, Ποτοπιών, το Κίνημα Πολιτών και η Γενική Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα δύο σερεκά κανάλια, το Τηλεεπιλογές και το Δίκτυο Τηλεόραση, η ΕΡΤΣΕΡΟΝ και η ΕΡΤΡΙΑ. Μια σημαντική προσπάθεια για την ανάδειξη των προϊόντων, των σεραϊκών προϊόντων που παράγει ο τόπος μας. Τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να αρχίσουν οι ψεκασμοί για τα κουνούπια στην Κεντρική Μακεδονία. Το φετινό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών ξεκινά εγκαίρως, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, η οποία είναι και τηλεφωνικά κοντά μας για να πούμε περισσότερα για το θέμα, γιατί μας αφορά, γιατί αφορά και την περιφέρεια Κεντρικής και την περιφέρεια Ανατολικής την Περιφερειακή Ενότητας Ερών. Κυρία Μπισμπινά, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλό βράδυ και σας. Έχουμε μπερδέψει τις περιφέρειες, γιατί διοικητικά ανήκουμε στην Κεντρική Μακεδονία, τηλεοπτικά ανήκουμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, επομένως γίνεται ένα... Είστε στο μετέχνιο, δεν πειράζει. Λοιπόν, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα των κουνουπιών, είμαστε περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωραία, και το κρατάμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε να ανακοινώσουμε για τους ΣΕΡΕΟΥς οι οποίοι μας παρακολουθούν, κυρία Αντιπεριφερειάρχα? Να ανακοινώσουμε στους ΣΕΡΕΟΥς και σε όλους τους κατοίκους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι το πρόγραμμά μας από φέτος ξεκινάει και είναι τριετές. Αφορά τα έτη 2017 έως 2019.
Εδώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να εφαρμόσει πλέον ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Και λέω ολοκληρωμένο με την έννοια ότι δεν θα διακόπτεται ανά έτος ή ανά διετία για να μπορέσουμε να μπαίνουμε σε νέους διαγωνισμούς. Ένα τριετές πρόγραμμα σημαίνει ότι θα κυλήσει πολύ πιο καλά, γιατί δεν θα έχουμε πλέον τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στο ενδιάμεσο. Για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κώτα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είμαστε έτοιμοι, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Μόλις το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες οι ανάλογες, θα γίνουν και αντίστοιχες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα τοποθετείται γύρω στο τέλος Απριλίου, εκεί περίπου. Λέμε, εκτός βέβαια κάποιων εκτάκτων κλιματολογικών συνθήκων, δηλαδή κάποιων καιρικών φαινομένων, όπως είχε γίνει πέρσι με τις βροχές, η οποία έδειξε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε νορμάλ καταστάσεις μιλάμε για τέλος του μήνα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε επιπλέον να κάνουμε τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μας. Δηλαδή μιλάμε για τους θεκασμούς και από εδάφους, γιατί από αέρος ξεκινάμε από αρχές Ιούνιου. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένοι από την περσινή σεζόν, κύριε Μπισμπινά? Είμαστε ικανοποιημένοι, μπορώ να πω, εν συγκρίση με τα προηγούμενα έτη. Κύριε Κώτα, δεδομένων των συνθήκων και κάποιων εξωτερικών παραγόντων που προέκυψαν μέσα στο 2016, που είναι τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, μπήκε ένας νέος παράγοντας δηλαδή στο θέμα κουνούπι, οπότε έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις και εκεί. Προσπαθήσαμε και το φέραμε εις πέρα στο πρόγραμμα αυτό. Βέβαια, σας λέω ότι στη νέα σύμβαση βάλαμε επιπλέον νέους παράγοντες, νέες τακτικές. Είδαμε τις αδυναμίες του προηγούμενου έτους, οπότε προσθέσαμε και νέα στοιχεία. Και πιστεύουμε ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα. Εδώ υπάρχουν διάφορες περιοχές όπως ο Προβατάς, η Αναγέννηση, που το φαινόμενο του τα κουνούπια εκεί είναι πάρα πολλά. Θα γίνει κάτι παραπάνω όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία της περιφέρειας? Ξέρετε, πάντοτε σε αυτές τις περιοχές όπως και στις περιοχές της Θεσσαλονίκης όπου υπάρχουν οριζόνες, υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί μιλάμε για μια παρέμβαση επιπλέον από αέρος. Βλέπουμε αυτές τις περιοχές πάντοτε πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες περιοχές που δεν έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα με τα έλη γενικά και με τα νερά. Μάλιστα. Εδώ στις Σέρρες το πρόγραμμα το έχει αναλάβει η ΑΝΕΣΕΡ, έτσι δεν είναι? Είναι μαζί με την περιφέρεια, ωστόσο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει το δικό της πρόγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κρατούμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων μέχρι το τέλος του Απρίλη θα ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Θέλω να σας πω τώρα μια που αναφέρετε την ΑΝΕΣΕΡ. Κάποιοι Δήμοι κάνουν επιπλέον δικό τους πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό είναι άλλο, είναι έξτρα των Δήμων. Βέβαια και αυτό βοηθά, είναι βοηθητικό στοιχείο για τις περιοχές που έχουν έντονο πρόβλημα με τα κουνούπια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά κύριε Καλό σας βράδυ. Τώρα, τον σύνδεσμο οφείλων οχυρού Ιστίμπε, η συνεχάριο διοικητή τη πρώτη στρατιά, ο κύριο Δημόκριτο, για την άρτια εκδήλωση που διοργάνωσαν με αφορμή την 76η επέτειο τη μάχη στο οχυρό Ιστίμπε. Ο διοικητής της πρώτης στρατιάς εντυπωσιάστηκε από τον επαγγελματισμό των αναβιωτών και από την ακρίβεια εκτέλεση της μάχης, απομνέμοντας τον επικεφαλής του συνδέσμου, τον θηραίο του διοικητή της πρώτης στρατιάς του ελληνικού στρατού. Τα συγχαρητήριά του έδωσε αντιστράτηγος και διοικητής της πρώτης στρατιάς Δημόκριτος Ζερβάκης στον σύνδεσμο φίλων οχυρού Ιστίμπεϊ, ο οποίος έδωσε το παρόν στην επέτειο της μάχης του οχυρού. Ο διοικητής της πρώτης στρατιάς εντυπωσιάστηκε από τον επαγγελματισμό των αναβιωτών και από την ακρίβεια εκτέλεση της μάχης, ώστε στο τέλος του συνεχάρει όλους έναν προσωπικά, καθώς και την ψυχή όλων αυτών των εκδηλώσεων και εκπρόσωπο του Συλλόγου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεϊ, Γιώργο Τάτσιο, απονέμοντας παράλληλα στους επικεφαλείς τον θηραίο του διοικητή της πρώτης στρατιάς του ελληνικού στρατού. Συγχαρητήρια, θυμίζετε ιστορία και ειδικά χαίρομαι για αυτό που κάνετε κάτω στον καταβλισμό στο στρατόπεδο αναβίωσης για τα μικρά παιδιά και θα κερδίσουν από αυτό όλοι. Σιτάρι, η ευλογία της γης. Άρτος, η ευλογία στο τραπέζι μας. Η διατροφική του αξία, απαραίτητη σε κάθε γεύμα. Αρτοποιία Καρβέλη. Αγνά υλικά, ζυμωμένα με μεράκι, δημιουργούν το δικό σας καθημερινό καρβέλι. Με όλες τις σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και τις γνήσιες επιρροές της παράδοσης. Καρβέλι. Όλες οι ποικιλίες ψωμιού και μοναδικά αρτοσκευάσματα ποιότητας. Θα το βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Kansas. Κάθε μέρα, φρέσκο ψωμί καρβέλι. Γεύσεις που κοντεύαμε να ξεχάσουμε.
αυτή την περίοδο σας προσφέρουμε πασχαλινό τσουρέκι καρβέλι 500 γραμμαρίων με 2,50 και πασχαλινό τσουρέκι 900 γραμμαρίων με 4,20. Θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Καλό Πάσχα! Καλή Ανάσταση! Στην Καβάλα θα πάμε τώρα, καθώς παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λιδίας Κονιόρδου ολοκληρώθηκαν χθες οι διήμεροι εορτασμοί για την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην είσοδο του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, η Υπουργός αποκάλυψε την αναμνηστική πινακίδα, επιβεβαίωντας πλέον και τυπικά την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο των Μνημείων. Με τα αποκαλυπτήρια από την Υπουργό Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου της μαρμάρινης πινακίδας που υπενθυμίζει την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ολοκληρώθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων το διήμερο των εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι μια μεγάλη χαρά για όλους μας, για όλους που συντονισμένα και σε πολύ αρμονική συνεργασία δούλεψαν για να έρθει αυτή η μεγάλη δικαίωση, η μεγάλη επιτυχία της περιοχής αλλά και όλης της Ελλάδας με την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι πραγματικά μια δικαίωση, είναι μια μεγάλη στιγμή που δίνει τη δυνατότητα στην περιοχή που, γύρω από το θέατρο που όλοι γνωρίζουμε που είναι η επίδαυρος της Βορείου Ελλάδος. Είμαι πολύ ευτυχής που ήμουν εγώ, ήταν η δική μου η τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτή τη μέρα. Πολύ σημαντική στιγμή για την Καβάλα, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η επίσημη πλέον παρουσίαση της ένταξης των αρχαίων Φιλίππων στην λίστα των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ταυτοχρόνως μια δικαίωση για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτοχρόνως και μια απόδειξη ότι όταν προσπαθούμε συντεταγμένα και συντονισμένα όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Από αυτή τη θέση θέλω να συγχαρώ όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια η αιρετή περιφέρεια δεν υπήρχε. Παρόλα αυτά οφείλουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος απόν, ο Γιώργος Παυλίδης, ο οποίος έκανε τη δική του προσπάθεια και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί μας και πρέπει να ευχηθούμε εκεί που είναι να είναι η αιώνια η μνήμη του και να πανηγυρίζει μαζί μας. Τη μοναδικότητα αυτού του τόπου, ο Δήμος Καβάλας, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει και να την υπηρετεί με κάθε τρόπο, τόσο με παρεμβάσεις γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, όσο και με εκείνες τις δράσεις που προβάλλουν και ενισχύουν τη στενή σχέση του τοπικού πληθυσμού με αυτόν, δήλωσε η Δήμαρχος Καβάλας, Δήμητρα Τσανάκα, κατά τη σύντομη ομιλία της. Γιορτάζει ο τοπικός πληθυσμός μαζί μας μια μεγάλη μέρα για το Δήμο Καβάλας, για το Υπουργείο Πολιτισμού, για την τοπική φορεία αρχαιοτήτων. Όλα πήγαν καλά, μας βοήθησε συν Θεό και συν Αποστόλο Παύλο. Λοιπόν, όλα πήγαν καλά και αυτός ο τόπος απέκτησε τη σφραγίδα του αυτή τη στιγμή, ότι είναι επισήμως στους φυλασσόμενους θησαυρούς πολιτιστικούς της UNESCO. Ονομάζομαι Ιωάννης Δαιμόνας, είμαι από το Ξηρότοπο Σερών και φέτος τα κατσικάγια μου θα τα βρείτε αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Ονομάζομαι Σταυρούλα Πελιτάρη, είμαι παραγωγός του Ξηροτόπου και φέτος τα αρνιά μας και τα κατσίκια μας θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντζα. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους. Ονομάζομαι Ζαχαρίας Πελιτάρης, είμαι κτηνοτρόφος της Ορεινής και φέτος τα κατσίκια και τα αρνιά θα τα δώσουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και καλή Ανάσταση. Είμαι ο Παντελής Ορίτκος από την Ορεινή, παραγωγός και φέτος θα βρείτε τα κρέατά μας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση. Παρακαλώ. Ορίστε. Και φέτος...
Φέτος το Πάσχα σας περιμένουμε στα καταστήματα Κάντας για να πάρετε ελληνικά, φρέσκα, τόπια κρέατα και ειδικά τα αρνάκια για τα κατσικάκια μας που θα είναι από την Ορεινή και από τον Ξηρό του Ποσερών. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Τους αιμοδότες της Τερπνής βράβευσε σε μια όμορφη εκδήλωση ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης στο χωριό Τερπνή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξήρε την προσφορά αίματος των μελών του για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Για 8η φορά ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μια όμορφη εκδήλωση προκειμένου να τιμήσει τους ενεργούς εθελοντές αιμοδότες. Συγκεκριμένα τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε στους εθελοντές αιμοδότες με προσφορά πάνω από 5 μονάδες αίματος, καθώς επίσης και στους νέους ηλικιακά αιμοδότες για το καλωσόρισμα στη μεγάλη οικογένεια των αιμοδοτών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου στην ομιλία του έκανε μια σύντομη αναφορά στη λειτουργία της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Τερπνιωτών. Αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά αγάπης των Τερπνιωτών στον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπό μας και στα μηνύματα αλτρουισμού και αλληλεγγύης που μεταδίδουν. Ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 35 χρόνια εθελοντικής αιμοδοσίας στην Τερπνή και στη Θεσσαλονίκη και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά που δίνουν οι αιμοδότες στην ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας και στην προσφορά αίματος για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο, δημιούργησε για σήμερα την μεγάλη εκδήλωση, την 8η κατά σειρά στην ιστορία του Συλλόγου, τιμώντας και αναγνωρίζοντας έτσι τη μεγάλη τους προσφορά, δίνοντας αναμνηστικές πλακέτες, αναμνηστικά μετάλλια και επένους τιμή Σένεκεν. Είχε 5 κατηγορίες. Αυτή η διαχρονική ιστορία του Συλλόγου, η οποία είναι με μια αύξουσα συνεχή και αδιάλειπτη συνέχεια, έφτασε στο το Σύλλογο και το χωριό μας να είναι με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, να έχει τιμηθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έχει τιμηθεί από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από φορείς του νομού και όλα αυτά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι τερπνιώτες αιμοδότες, αλλά και οι φορείς, όπως είναι όλοι οι σύλλογοι που βοηθούν αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Η μέρα τιμής και αναγνώρισης στους ενεργούς εθελοντές αιμοδότες. Τιμούμε δηλαδή τους αιμοδότες οι οποίοι δίνουν το αίμα τους πάντοτε στην Τράπεζα Αίματος Τερπνιωτών που διαθέτουμε και στο Νοσοκομείο Σερών και στο ΑΧΕΠΑ, μια προσφορά ανιδιοτηλής προς τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Δεν χρειάζονται οι εθελοντές αιμοδότες επιβραβεύσεις άλλων στοιχείων, μόνο μια ηθική επιβράβευση. Και αυτό κάναμε σήμερα. Επιβραβεύσαμε ηθικά τους αιμοδότες που δίνουν 5 λεφτά από τη ζωή τους για να δώσουν ζωή στον άγνωστο συνάνθρωπό μας. Κατά τη διάρκεια της απονομής, το λόγο πήρε και η συντονίστρια διευθύντρια της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Κατερίνα Τζιούρα, η οποία αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε το νομό Σερών να είναι αυτάρκη σε αίμα. Λέμε συνεχώς ότι και οι ανάγκες αίματος αυξάνονται, αλλά και δεν έχουμε προσφορά αίματος. Και πώς θα έχουμε προσφορά αίματος? Όταν οι μεγάλοι αποσυρθήκανε, οι νεότεροι και λόγω της κρίσης στην οποία ζούμε τώρα, οι περισσότεροι είμαστε με φάρμακα. Αντιπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αντιλυϊκά, όλα τα φάρμακα που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν αποκλείεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιμοδοτών. Οι νέοι μας, τους νέους τους χάνουμε, φύγανε, φεύγουν στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, βαστάτε γερά, πρέπει να κάνουμε κάτι. Όσοι μείναμε θα πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε και να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε αίμα. Μετά τις βραβεύσεις, ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι μέχρι αργά το βράδυ. Η γνώση μας.
Μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.